Έχουμε εδώ τη συνάντηση σήμερα με το Αντιπεριφερειάρχη που έχει καλέσει όλους τους βουλευτές και δημάρχους για να δούμε πώς θα πάει αυτό το ζήτημα πλέον να στηρίξουν και αυτοί με τη μεριά τους για το θέμα των επιδοτήσεων που από ό,τι προβλέπετε πάλι θα έρθουν κουτσουρεμένες και πάλι θα έχουμε το πρόβλημα των απλέρωτων μέχρι να ξεκινήσουν οι ενστάσεις και να ταχύνουμε το πιο πολύ να, με τη μεριά των οι βουλευτές, οι δημάρχοι να επευθυνθούν οι προσωπικά όλοι μαζί στο Υπουργείο γιατί η κτηνοτροφία σιγά σιγά αρχίζει και καταραίει. Τώρα έχουμε τα πρώτα δείγματα από τα καινούργια σφάγια που κάνουμε. Το γάλα είναι ήδη στη μείωση του 35-40%. Υπάρχουν ακόμα κτηνοτρόφοι που δεν έχουν κατεβάσει από σημαδάρες στα χωριά, στα ποιμιοστάσια για τα πρόβατα, λόγω που δεν υπάρχει δυνατότητα να τα ιστούν. Και είμαστε τώρα εδώ για να παλέψουμε την αγώνα, μήπως και πληρωθούν μπάρεμο οι γνήσιοι κτηνοτρόφοι τώρα τα Χριστούγεννα. Αλλά δεν το βλέπω γιατί από ό,τι το Υπουργείο μας έχει ξεκαθαρίσει θα πάμε σε ενστάσεις. Και μετά τις ενστάσεις αυτοί που θα αξιολογηθούν. Ποιοι θα πληρωθούν και ποιοι θα μείνουν εκτός επιδότησης. Και αν θα πληρωθούν τον Φεβρουάριο. Δεν το γνωρίζουμε ούτε αυτό. Ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουν ενστάσεις 21-22 του Δεκέμβρη που θα μπουν η εκαθάριση των υπόλοιπων επιδοτήσεων. Τώρα, πότε θα πληρωθούν, πότε θα λήξει αυτό το θέμα με τις ενστάσεις, δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Για όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είμαστε εδώ να πιέσουμε όλοι σύσσωμοι εδώ με τους τουρκούς φορείς. Να προχωρήσει αυτό το θέμα με το ότι έχει να κάνει με την επιδότηση του προβάτου. Να προσθέσουμε βέβαια ότι έχουμε και το ζήτημα των δασικών χαρτών που το προβλήματα είναι συγχρόνως στην επιδότηση με τις τεχνικές, να επιλέξουμε βοσκοτόπια και που μας βγάζουν και κόκκινα βοσκοτόπια με ιδιωτικά και υπάρχουν μεγάλο πρόβλημα στην επιδότηση το δασικό κομμάτι στην επιλεξιμότητα και στην διεκδίκηση το δασαρχείο με το βοσκοτόπια τα ιδιωτικά. Να ρωτήσω κάτι, οι ενστάσεις από τη δική σας πλευρά στο δασαρχείο για τους δασικούς χάρτες έχουν ολοκληρωθεί? Όχι ακόμα. δεν έχουν ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή που για να γίνει οι μονομένες ενστάσεις είναι μεγάλο το πρόβλημα στα δασικά. Ο καθένας ξεχωριστά. Πρέπει το πρόβλημα να το λύσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το λύσει. Δηλαδή, καταρχήν το κοστολόγιο του κάθε παραγωγού να πάει να διεκδικήσει λοιπόν το δασικό είναι τεράστιο. Από τοπογραφικά, από δασολόγους, που δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα σχετίζεται με την επιδότηση, με τις επιλεξιμότητες των βοσκοτόπων. Έχει βγάλει εκτός αγροτεμάχια ιδιοκτήτων εκτός επιδότησης και τώρα πρόσφατα με τις πληρωμές του τα βιολογικά πάλι βγάλανε αγροτεμάχια εκτός πληρωμής.